Σε ρυθμούς πράσινης ανάπτυξης και καθαρής μετακίνησης σκοπεύει να κινηθεί και η ελληνική πολιτεία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος παρευρέθηκε σε παρουσίαση ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο Ζάπιο Μέγαρο, το κράτος και η αυτοδιοίκηση αποκτά πλέον τη δυνατότητα να κινείται οικολογικά. Την Δευτέρα κάνουμε πράξη κάτι που είναι αυτονόητο για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση όλων. Καταθέτουμε ως Υπουργείο Εσωτερικών το νομοσχέδιο με το οποίο πλέον το κράτος και η αυτοδιοίκηση έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ηλεκτρικά, ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήματα. Είναι μια αναγκαία καινοτομία η οποία έχει γίνει πράξη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πολύ σύντομα θα είναι πράξη και στην δική μας χώρα. Στόχος του νέου νομοσχεδίου σύμφωνα με τον Υπουργό είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Ήδη ο Δήμος Ηρακλείου, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, έχει προχωρήσει στην προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων αστικών λεωφορείων. Προμηθευόμαστε 2 ηλεκτρικά λεωφορεία, μια σύμβαση περίπου 750.000 ευρώ, με τα οποία φιλοδοξούμε να αναβαθμίσουμε τη δωρεάν μετακίνηση που ήδη παρέχουμε προς τους δημότες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ηλεκτροκίνητη μετακίνηση έχει κερδίσει έδαφος με άνοδο έως και 7 φορές μέσα σε μία δεκαετία.